επιλέγουν ένα καλό μεταχειρισμένο, είτε γιατί είναι θέμα της τσέπης τους οικονομικών τους, είτε είναι θέμα φιλοσοφίας. Ήθελα να μου πεις κάποια βασικά πράγματα, ούτως ώστε ένας που κάνει την αγορά, γιατί σήμερα η καιρή είναι δύσκολη οικονομικά και βγάζει από το υστέρημά του για να πάρει ένα αυτοκίνητο της προκοπής μεταχειρισμένο, πώς δεν θα πέσει θύμα κακών επιχειρηματιών. Γιατί υπάρχουν και τέτοιοι σε όλους τους κλάδους. Ανδρέα μου, δυστυχώς είναι όπως τα λες τα πράγματα. Δεν είναι όμως πρόβλημα αυτό που θα αντιμετωπίσει ο καταναλωτής από κακούς επιχειρηματίες. Από κακούς επιχειρηματίες είναι μηδαμινές οι προβληματικές πράξεις. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια ανεξέλεκτη ροή οχημάτων από μη επαγγελματίες του χώρου. Αυτό δημιουργά μια ανομαλία στην διεκπεραίωση των πράξεων. Πολλοί καταναλωτές μπορεί να εξαπατηθούν αν δεν αποταθούν σε επαγγελματίες του χώρου. Και αυτοί οι επαγγελματίες του χώρου μπορεί να τους ψάξει κάποιος, ειδικά αν μπει στο ίντερνετ, θα δει τα μέλη του Πανκύπρου Συνδέσμου Εμπορίας Αυτοκινήτων. Αυτό θα δώσει μια κατοχήρωση στην αγορά ενός καλού μεταχειρισμένου. Και θα μπορεί ο καταναλωτής να είναι εν καλή την πίστη αγοραστής. Κοίταξε, καμιά φορά, αγαπητοί μου Πάμπο, φταίμε και εμείς οι ίδιοι αγοραστές για την επιλογή που κάνουμε να πάμε σε αμφιβόλου επιχειρηματίες, προελεύσεις επιχειρηματίες, οι οποίοι είναι τυχάρπαστοι αλλά εξυπηρετητές στον χώρο, ή και το άλλο. Βλέπουμε τώρα ότι έχει γεμίσει και στη Λευκοσία και σε άλλες πόλεις, κάθε οικόπεδο έχει πάνω και 50 αυτοκίνητα. Είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, το οποίο εκτός που δημιουργεί μια ακαλαισθησία, εκτός του ότι δημιουργά προβλήματα στην οδική μας συμπεριφορά στο δρόμο, εκτός που δημιουργά προβλήματα στους πεζούς και στους ανθρώπους, στους συνανθρώπους μας που έχουν προβλήματα κινητικότητας, υπάρχει και αυτή το παραεμπόριο, το οποίο δίνει μια κακή εικόνα στις πόλεις μας. Το άλλο το μεγάλο το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι πολλοί επιτίδιοι μέσω διαδικτύου, ειδικά από το εξωτερικό, διαφημίζουν και πολλούν αυτοκίνητα στους Κύπριους καταναλωτές, χωρίς να είναι σίγουροι οι Κύπριοι καταναλωτές αν στο τέλος της ημέρας παραλάβουν ποτέ αυτό το εμπόρευμα. Και αυτό βέβαια υπάρχουν θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες προς την αστυνομία από συμπολίτες μας οι οποίοι πλήρωσαν και δεν πήραν ποτέ το αυτοκίνητο τους. Και αν είδατε και τελευταία τις ανακοινώσεις του Τμήματος Φορολογίας, δηλαδή του VAT, αυτοί οι επιτίδιοι αποσπούν με ταχυδακτυλουργούς τρόπους το VAT από την αξία του αυτοκινήτου, δεν το καταβάλουν ποτέ και έρχεται έναν αυτοκίνητο στην Κυπριακή Δημοκρατία με απλήρωτες τις οφειλές του προς το VAT, που στο τέλος της ημέρας θα φέρει και τον τελικό παραλήπτη να είναι υπόλογος στην νομοθεσία και να καλεστεί να πληρώσει αυτόν τον ποσό που είναι μεγάλο. Είναι πέραν του 20% η κλοπή που γίνεται από το VAT. Ναι. Και αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν, εκτός το ότι είμαστε συνένοχοι σε έναν οικονομικό έγκλημα, όταν κάποιος από το εξωτερικό σου στείλει έναν αυτοκίνητο στο όνομά σου, μπορεί σε αυτόν το αυτοκίνητο να υπάρχουν και άλλα παράνομα αντικείμενα ή ουσίες. Πρέπει να πας με τον τρόπο, το νόμιμο, το ψαγμένο, για να είσαι πιο σίγουρος. Να ρωτήσω κάτι, αγαπητοί μου Πάμπο, πάνω σε αυτό. Εγώ πες ότι αύριο θέλω να πάρω ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Έχω το κομπόδεμά μου, πάω σε ένα dealer, του λέω θέλω αυτοκίνητο. Τι πρέπει να έχω κατά νου, ούτως ώστε να πιάσουν τόπο και τα λεφτά μου, αλλά στο τέλος της ημέρας να πάρω και ένα αυτοκίνητο που παρακάνει τη δουλειά μου. Τι πρέπει να γνωρίζω. Σίγουρα πρέπει να ψάξουμε κάποιος που να είναι επαγγελματίας του χώρου, που να είναι όντως μια εγγεγραμμένη εταιρεία στην Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία εμπορεύεται αυτοκίνητα
για να με καλύπτει σαν αγοραστή το εν καλύτη πίστη, δηλαδή μπήκα σε ένα χρόνο ο οποίος εμπορεύεται αυτόν το αντικείμενο, αυτοκίνητα. Οπότε όταν κάνουμε την έρευνα μας και δούμε ποιοι είναι οι επαγγελματίες του χώρου, οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Θα ελέγξουμε το αυτοκίνητο εμείς προσωπικά, αν μας ικανοποιεί εμφανισιακά κλπ. Θα ζητήσουμε από τον έμπορα να μας δώσει οποιαδήποτε έγγραφα θέλουμε σε σχέση με την κατάσταση του αυτοκίνητου, αν είχε εμπλακεί σε δυστύχημα, αν το αυτοκίνητο... Το ιστορικό του αυτοκίνητου, μάλιστα. Το ιστορικό του αυτοκίνητου κλπ. Και υπάρχουν πολύ σοβαρά συνεργεία που μπορούν να μας προσφέρουν και έναν επιπρόσθετο έλεγχο για να νιώθουμε πιο σίγουροι για την αγορά μας. Πες μου κάτι τώρα τελευταίο. Το σύστημα εδώ στην Κύπρο ευνοεί την αγορά ενός μεταχειρισμένου και κατ' επέκταση την αγορά από ανθρώπους χαμηλού εισοδηματίες αγορά ενός αυτοκινήτου. Το σύστημα μετά από μεγάλες μάχες και μετά από πολλές δύσκολες συζητήσεις οι επαγγελματίες του χώρου κατάφεραν να επιτρέπεται η εισαγωγή αυτοκινήτων από το εξωτερικό, τα οποία να τηρούν τις προδιαγραφές, τις πιο ψηλές προδιαγραφές ασφάλειας και όσον αφορά από θέμα περιβαλλοντικό. Είναι σε πολύ καλό επίπεδο, όμως μπορεί να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο με τη συνεργασία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και του Τελωνίου. Μάλιστα. Λοιπόν, όμως, ναι. Ο καταναλωτής πρέπει πάντα να θυμάται ότι επιλέγουμε επαγγελματίες του χώρου και όταν προσεγγιζόμαστε μέσω διαδικτύου να αγοράσουμε οτιδήποτε, πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί. Λοιπόν, Πάπο μου, σε ευχαριστώ. Πάπο Κολοκοτρώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Θα τα πούμε σύντομα. Καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, τώρα αλλάζουμε θέμα. Θα πάμε, φίλες και φίλοι, να γνωρίσουμε.